Καλό μεσημέρι, Γυρέσα. Λοιπόν, είχα συγκρατήσει στα πολλά που είχε εξαγγείλει προχθές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρότι οι πρόσφυγες φωνάζουν ότι η μόνη αναφορά που έγινε σε όλη αυτή την ομιλία είχε να κάνει με την ενίσχυση της διαφάνειας, της ισονομίας και της αξιοκρατίας σε σχέση με τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών. Το Μάρτιο λοιπόν του 2024 μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα κατατεθεί στη Βουλή νέο νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο θα προβλέπονται μεταξύ άλλων νέες διαδικασίες μέσω μοριοδότησης και πληστηριασμών. Κύριε Μαθιόπουλε, επειδή τα είπαμε πάρα πολλές φορές και επειδή επιχειρείτε χρόνια τώρα να δείτε τι θα γίνει σε αυτό το τομέα της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, προχθές μετά και από την εξαγγελία στη Βουλή πάλι στην Επιτροπή Προσφύγων τέθη θέμα κακοδιαχείρισης, πάνε, εκμεταλλεύονται περιοχές και στην πόλη Χρυσοχούς, καλλιεργούν, παίρνουν και από τον ΚΟΑΠ επιδοτήσεις χωρίς να δικαιούνται. Άνθρωποι θέλουν κάπου να μείνουν, έχουμε σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα, δεν τους δίνεται ένα σπίτι, παρόλο που κάποιες περιπτώσεις είναι και ανεκμετάλλευτο. Άλλες φορές το κρατάει ένας έχοντας και αυτούς που έχουν και κάτι έχουν διάφορα και μένει αναξιοποιητό. Άρα τι θα αλλάξει ή μάλλον επί της ουσίας τι θα γίνει, διότι μέτρα εξαγγέλλονται από τον καιρό που ήταν και ο Κωνσταντίνος Πετρίδης Υπουργός Εσωτερικών. Κύριε Μαθεόπουλε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, κύριε Τσάβα. Το ένα είναι το θεσμικό πλαίσιο που περιβάλλει την κρίση των Κυπριακών. Και στην προκειμένη περίπτωση, αυτός είναι ο στόχος του νομοσχεδίου, να αξιοφλογίσουμε το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης, ώστε να γίνει πιο διάφανο, πιο ορθολογικό και να παρέχει ισονομία στους πολίτες. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε και ορθά το λέτε, έχει να κάνει περισσότερο με την εφαρμογή, με την παρακολούθηση των συμβάσεων, που είναι και η αχίλιος πτέρυγα της υπηρεσίας, υπό την έννοια ότι αντιλαμβάνεστε, έχουμε να διαχειριστούμε άνω των 20.000 συμβάσεων και είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ανά πάσα στιγμή η υπηρεσία να γνωρίζει σε οποιαδήποτε κοινότητα ή δήμο ή μέρος της Κύπρου γίνεται κάποια παρανομή. Επανέρχομαι στο πρώτο θέμα. Γνωρίζει όμως, διότι ήταν βεβαίως σε κάποια δεν τα βλέπουμε, διότι είναι αντιλαμβάνομαι προσωπικά δεδομένα, δεν ξέρω τι. Που ήταν να γίνει και ένα μητραίο, να μπαίνει μέσα κανείς, να γνωρίζει πού είναι αυτές οι περιουσίες, ποιος τις εκμεταλλεύεται. Σωστά. Θα γινόταν μια τέτοια προσπάθεια. Υπάρχει μια απόφαση από το Υπουργικού Συμβουλίου από το 2018, η οποία προβλέπει την δημοσίευση μητρώου των μισθωτών, όλων των περιουσιών. Έχει προσκρούσει η δημοσίευση του σε προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή να μην δώσουμε έξω στον κόσμο στοιχεία τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Είμαστε σε εννόηση με την Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Έχουμε στείλει μια επιστολή πέρσι για επικαιροποίηση μια γνωμάτευση που είχε δώσει πριν την λήψη της απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο, για να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε την απόφαση, ώστε ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και τα προσωπικά δεδομένα των μισθών. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο, αυτό το νομοσχέδιο και οι τροποποίησεις στους κανονισμούς φιλοδοξούν να εισαγάγουν κριτήρια, να μοριοδοτούμε τα κριτήρια. Γιατί σήμερα τι συμβαίνει? Υπάρχουν κάποια κριτήρια παραχώρησης, τα οποία είναι πολύ γενικά και τα οποία δεν είναι σταθμισμένα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, υπάρχει πολύ υποκειμενισμό στη λήψη των αποφάσεων, τόσο από τις ειδικές επιτροπές, όσο και από τον κηδεμόν. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πάντοτε καχυποψία ότι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται γίνονται με αλότρια κίνητρα ή εξυπηρέτηση κλπ. Όπως οφείλουμε να ομολογήσουμε, γινόταν για σειρά ετών στην Κύπρο. Ναι, γι' αυτό λέω. Είναι δεν καχυποψία, είναι επιβεβαιωμένα τα σκάνδαλα που προέκυψαν διαχρονικά, γι' αυτό και χρειάζεται. Άρα όμως τώρα θα είναι. Δεν μπορεί να πάει και αναδρομικά αυτό που μας λέτε όμως. Όσοι τα κρατάνε εκεί. Αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση γίνεται, αφορά και σε πολύ οροφών. Δηλαδή, ειδικά για κλήρους, για τύχη, όπου υπάρχει κόσμο με πολύ μεγάλες εκτάσεις. Ένα από τα μέτρα που προτείνουμε είναι να τίθενται οροφές, δηλαδή κάποιος να μην μπορεί να υπερβεί μια συγκεκριμένη έκταση, ανάλογα βέβαια αν είναι επαγγελματίας κλπ. Ή αν είναι δεύτερη απασχόληση κλπ. Μια μεγάλη καινοτομία που κάνουμε, και αυτή η καινοτομία έχει να κάνει με την προσπάθεια να, να κάνουμε αυτόνομη οικονομικά υπηρεσία, διότι δυστυχώς η υπηρεσία κατά το 50% ο προϋπολογισμός της χρηματοδοτείται από το κράτος, από το δημόσιο. Που αυτό δεν είναι δίκαιο για όλους τους άλλους εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν έχουν τουρκοκυπριακή γη. Δεν αντιλαμβάνεστε
ένας που είναι μη πρόσφυγας έμμεσα χρηματοδοτεί τον άλλον πρόσφυγα, ο οποίος είναι μισθωτής του κυπριακής περιουσίας. Αυτό θα γίνει ως ένα σημείο με τη δημιουργία των λεγόμενων περιοχών ειδικής διαχείρισης. Τι είναι αυτές οι περιοχές? Τα λεγόμενα φιλέτ, τα που λέγονται ως φιλέτ. Εκεί που θα γίνει υπάρχει διαθέσιμα, θα δημοσιεύονται πλέον με πιλωδοτικούς διαγωνισμούς. Και αυτό για να ενισχύσουμε το ταμείο του ΚΙΔΕΜΟ. Να μπορεί να τη χάνει διαχείριση, δηλαδή να έρχονται πόροι για να γίνεται εφαρμόζεται η πολιτική. Ναι, αλλά δεν θα έρθουν, αν θέλετε, μεγάλο γεωχτήμονες. Ποιος θα πληροτήσει? Ο απλός γεωργός που έχει ανάγκη από μια γη? Όχι, δεν μιλάμε για κλήρους, μιλάμε για τα επαγγελματικά υποστατικά. Α, για τα... Ναι, και πάλι. Τη διαχείριση θα αφορούν επαγγελματικά υποστατικά κατά κανόνα σε περιοχές υψηλής ανάπτυξης. Οι περιοχές αυτές θα καθορίζονται από την πολεοδομία, από ένα τρίτο φορέα, ώστε να μην υπάρχει ούτε για αυτό το θέμα κακοψία κατά της υπηρεσίας. Ένα τρίτος φορέας που θα τις καθορίζει. Και ό,τι υπάρχει διαθέσιμο σε αυτές τις περιοχές θα δημοσιεύεται για παραχώρηση σε πρόσφυγες, βέβαια. Ναι. Αλλά με πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ναι, αλλά αυτό είναι για πρόσφυγες που έχουν κιόλας και είναι να δουν πώς έτσι πάνε και επενδύουν σε μια περιοχή που είναι. Βεβαίως. Ναι, για τους άλλους απλούς και κυρίως για το στεγαστικό. Εδώ που θέλουμε να δούμε, θα γίνει κάτι επί τούτου? Ενώ ναι, στην και για το στεγαστικό Αλλά κυρία Σάβα, θα πρέπει να το παραλάβω. Ναι. Επειδή το είπατε και εσείς στην εισαγωγή, η υπηρεσία διαχείρισης των κυπριακών περιουσιών δεν είναι ο φορέας ο κρατικός ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει και να επιλύσει το στεγαστικό πρόβλημα στην Κύπρο, ναι, όπως είναι σήμερα. Η υπηρεσία διαχείρισης έχει κληρονομήσει ένα αριθμό κατοικιών οι οποίες εγκαταλειφθήκαν από το στουρκικό κύπριο. Ναι. Το σύνολο σχεδόν αυτών των περιουσιών είναι παραχωρημένες σε πρόσφυγες, σε εκτοπιστές. Ένα πολύ μικρό κομμάτι έρχεται πίσω στην υπηρεσία, δεδομένου ότι υπάρχει και το δικαίωμα της κληρονομικότητας. Οπότε όταν πεθάνουν οι μισθωτές, πάει στα παιδιά, στα εγγονία κλπ. Οπότε ο αριθμός των κατοικιών που έχουμε είναι αμεληταίος σε σχέση με τις ανάγκες. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να δείτε εκεί όπου ενοικιάζουν. Βεβαίως. Οφείλω να σας αναφέρω ότι με οδηγίες του Υπουργού έχουμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι να ελέγχουμε όλα τα επαγγελματικά υποστατικά. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε ελέγξει πάνω από τα 2-3 περίπου. Ναι. Των υποστατικών αυτών. Ο επόμενος στόχος, μόλις συμπληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο για τις κατοικίες. Οπότε εκεί φιλοδοξούμε να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν παράνομες. Διότι, κύριε Μαθιόπουλε, έχουν ακριβώς επειδή διέμεναν πρόσφυγες, έτσι, πεθαίνουν οι γονείς, τα κρατάνε όμως παιδιά, χωρίς να είναι, δηλαδή είναι εκεί κλειδωμένα και δεν τα παραχωρούν έτσι ώστε να αξιοποιηθούν από άλλους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και έχει και μια περίπτωση να σας την προωθήσω μετά σε κάθε περίπτωση. Για μια πρόσφυγα μητέρα που είναι εδώ και 10 χρόνια παρακαλά για μια κατοικία, πηγαίνω έρχεται, είναι στη Λεμεσό αυτό. Και η ίδια λέει ότι δεν θέλω να τη βοηθήσω, γιατί παρότι η ίδια είναι πρόσφυγα, απλά τη χάνει να έχει σύζυγο Σύρο. Έχει όμως 3 μωρά και να τη βγάλουν έξω από ένα σπίτι που ήδη μπήκε μόνη της, επειδή είναι εκεί ακατοίκητο, τουρκοκυπριακό. Και απλά ζητάει κάποιο να σε το παραχωρήσει. Και την απειλούν με έξωση. Λογικό, αφού δεν τη έχει δοθεί αδειοδότηση. Αλλά το θέμα είναι τέτοιε περιπτώσει, κύριε Μαθαιόπουλε. Που είναι σπίτια, δεν τα χρησιμοποιεί κανεί. Κυρία Σάβα, το ότι είναι ακατοίκητο δεν σημαίνει πρώτον ότι είναι διαθέσιμο. Ναι. Και δεύτερον, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται διαδικασία διάθεση. Ναι. Πριν να παραχωρηθεί κάποια κατοικία, υπάρχουν κάποια παρασκευαστικά βήματα, ναι, που γίνονται. Πρώτα απ' όλα, απαιτείται ετοιμασία στατικής μελέτης με βάση τροποποίηση την οποία έκανε η Βουλή πέρσι τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Δεύτερον, γίνεται εκτίμηση δαπάνης για να αξιολογηθεί η καταλληλότητα και η δαπάνη που θα χρειαστεί για αυτή την οικοδομή για να μην διορθωθεί, να αποκατασταθεί. Εάν η δαπάνη υπερβαίνει ένα σε δεδομένο ποσό, το οποίο η υπηρεσία κρίνει ότι είναι, την καθιστά συμφορή, τότε δεν παραχωρεί. Ναι. Ενδεχομένως και για λόγους επικινδυνότητας. Ναι. Ακολούθως δημοσιεύεται η κατοικία, γίνονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους, παρακάθεται η Επιτροπή Αρμόδιας στην Ελληνική Επαρχιακή Διοίκηση, η οποία αποφασίζει σε σχέση με τα δεδομένα των ειδικών. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνει αυτή η πρακτική, δηλαδή να μπαίνει κάποιο σε ένα σπίτι. Όχι, δεν μπορεί. Απλά είναι οι διαδικασίες, κύριε Μαθαιόπουλε, και δεν αναφέρουμε σε αυτά που έχουν εγκαταλειφθεί και είναι στη διαδικασία τώρα κλπ. Είναι που έχουν παραχωρηθεί στους παππούδες, πήραν οι γονείς, τώρα είναι στα παιδιά και το έχουν εκεί κλειδωμένο, επειδή κάποια στιγμή μπορεί να πάνε διακοπές. Να σας υπενθυμίσω, με τροποποίηση του νόμου του 2018, όταν αποβιώσει κάποιο πρόσφυγα, ο οποίο είναι μισθωτή τουρκοκυπριακή, ναι, κατοικία,
κατά προτεραιότητα με βάση την νομοθεσία, δικαιούνται να το διεκδικήσουν μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείς του. Παιδιά, εγγόνια. Ναι. Στις πλήστες των περιπτώσεων, όταν αποβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι, έρχονται είτε παιδιά είτε εγγόνια. Η μόνη προϋπόθεση που υπάρχει για να το διεκδικήσουν είναι να μην έχουν πάρει στεγαστική βοή. Ναι. Και να μην έχουν αλλήλωτη κατοίκηση. Συνήθως αυτό παρουσιάζεται με εγγόν. Το διεκδικούν και τους παραχωρείται κατά προτεραιότητα στη βάση των προνοιών της νομοθεσίας. Τώρα, εκεί είναι το θέμα. Και έχετε δίκιο, διότι ενδεχομένως ένα εγγόνι να του πάρει το σπίτι και να μην το χρησιμοποιεί για μόνιμη κατοικία, κάτι που αποτελεί υποχρέωση. Εδώ πλέον έρχεται αυτό που σας είπα πριν, η υποχρέωση της υπηρεσίας. Να διερευνήσει όλες αυτές τις χιλιάδες των περιπτώσεων για να διαπιστώσει για ποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να υπάρχει. Άρα, αντιλαμβάνομαι, ολοκληρώνεται τώρα στις βιομηχανικές περιοχές και πάτε και σε τέτοια επιστατικά οικίες για να δείτε τι γίνεται. Ένας έλεγχος. Στο παρόν στάδιο έχουμε επικεντρωθεί στη συμπλήρωση της έρευνας για τα επαγγελματικά. Ναι, και όλοι μετά. Τους επόμενους μήνες θα έχουμε τελειώσει. Μόλις τελειώσουμε τα επαγγελματικά, θα ξεκινήσουμε έλεγχο των κατοικιών. Ναι. Τώρα, σε σχέση και με εκείνο που έγινε στα πολεμίδια που κατέρευσε αυτή την κουζίνα, κύριε Μαθεοπούλε, είναι υπόχρεο το κράτος, η υπηρεσία σας, σε περίπτωση ζημιών να βοηθήσει ή να καταστήσει ασφαλή σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα υποστατικά που παραχωρούνται σε πρόσφυγες? Κοιτάξτε να δείτε, η πληροφόρηση που έχουμε από την αξιολόγηση που έγινε από πολιτικό μηχανικό είναι ότι σίγουρο τείχος αντιστήριξης, αν θεωρείται τείχος αντιστήριξης τα μπλοκς, θα αντικατασταθεί. Δεν θα πάνε της υπηρεσίας, διότι αφορά εργασίες στήριξης περιουσίες που ανήκει στην τουρκοκύπρο. Τώρα, για το σπίτι, πολλοί φοβούμαι ότι η κατάσταση του είναι τέτοια που είναι μία αναστρέψη, δηλαδή δεν μπορεί να επιδοθεί. Ναι. Έχει γίνει πρόταση στην οικογένεια για άμεση μετακίνηση του σε ασφαλή κατοικία τουρκοκυπριακής ιδιοκτησία. Ναι. Να σημειώσω και πάλι ότι η συγκεκριμένη οικογένεια διαμένει στην. Διέμενε στη συγκεκριμένη κατοικία με κατεξαίρεση παραχώρηση, διότι για λόγους που δεν γνωρίζω δεν είχαν προσφύγει. Αυτό ήταν, δεν ήταν προσφύγει. Ανεξαρτήτως αυτού, η υπηρεσία, αναγνωρίζοντας την όποια δέσμευση υπάρχει, έχει προτείνει στην οικογένεια να μεταστεγαστεί, να τους μετακινήσουμε σε ασφαλή κατοικία και καλό το ζευγάρι να ακούσουν αυτό που τους λέμε για πρωτίστως για την κρίση. Ναι, μα δεν είναι κατοικήσιμο, γιατί να μείνουν εκεί? Είδα έτσι και τις δηλώσεις του κυρίου. Απλά, ναι, είναι και θέμα ασφάλειας και είναι και θέμα όμως εξαφορμής να δούμε ακριβώς πώς παραχωρούνται, από ποιους παραχωρούνται, πότε κλπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι όταν συμβεί κάτι τέτοιο που είναι αναστρέψιμη κατάσταση με επιδιορθώσεις, τις αναλαμβάνει το κράτος στις τουρκοκυπριακές περιουσίες? Ναι, εάν κάποιος είναι δικαιούχος, δηλαδή δεν έχει πάρει ποτέ στεγαστική βοήθεια και η παραχώρηση αυτής της κατοικίας αποτελείται στεγαστική του βοήθεια, με βάση την υφιστάμενη πολιτική ως έχει σήμερα, αποτελεί υποχρέωση της υπηρεσίας να συντηρεί την κατοίκη. Μάλιστα. Βεβαίως, ακόμα και για αυτά τα θέματα, με βάση την νέα νομοθεσία, υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις όπου θα δίνονται περισσότερα δικαιώματα σε εκτοπιστέντες σε σχέση με αυτές τις κατοικίες, έναντι της ανάληψης εκ μέρους τους της υποχρέωσης να προβαίνουν ήδη σε κάποιες συντηρήσεις της κατοικίας. Αλλά επειδή αφορούν λεπτομέρειες αυτά, το οποίο αντιλαμβάνεστε. Όμως, κύριε Μαθεοπούλε, εσείς θεωρείτε αυτή η εξαγγελία για το νέο νομοθετικό πλαίσιο, έτσι, που θα προάγει την ισονομία, την αξιοκρατία σχετικά με τη διαχείριση, θα σας βοηθήσει εσάς? Ενώ στο ή να πάρετε πίσω εκεί που έχει διατεθεί διαφορετικά, ή στους ελέγχους, ή σε συστήματα, ή στο να ξέρετε για τυχόν παρανομίες, παρανομή, αν θέλετε, διαχείριση από πλευράς των δικαιούχων. Όλα αυτά θα βοηθηθείτε με την νομοθεσία ή θα έχουμε ακόμη μία νομοθεσία? Η νομοθεσία, κυρία Σάβα, είναι το εργαλείο. Από εκεί και πέρα, ένα εργαλείο για να χρησιμοποιηθεί θέλει και ανθρώπινους πόρους, η κατάλληλη μηχανοπλαστική υποστήριξη και πολλά άλλα. Ασφαλώς αποτελεί κεφαλαιόδες το να έχεις το εργαλείο για να μπορέσει να προχωρήσει. Και είναι γεγονός ότι το πρώτο που ζητούμε είναι την δημιουργία εμπιστοσύνης από το. Διότι κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες σε σχέση με τη διαχείριση των κου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 
το οποίο είναι το μεγαλύτερο βάρος που έχει αυτή η υπηρεσία τα τελευταία χρόνια, να προσπαθήσει να απαλλαγεί από αυτό το φορτίο που κουβαλάει. Ναι. Ίσως και αυτό που είπαμε με το Μητρό και την ανάρτηση. Θα ρωτήσω όμως, διότι ευθύς αμέσως ακολουθεί η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η κυρία Λοϊζίδου, να δούμε και πού σκαλώνει αυτό. Κύριε Μαθεόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να είναι θέμα να σκαλώνει. Απλά θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δημοσίευση, χωρίς να μπαίνουμε σε προσωπικά δεδομένα ετητών και να είναι και πρακτικό. Διότι αντιλαμβάνεστε, αν ας πούμε λέμε ένας Γιώργος Γεωργίου, λέμε ένα όνομα τώρα τυχαίο, που δεν έχει ούτε ταυτότητα ούτε οτιδήποτε. Κάνει μια δημοσίευση και πει ότι ο συγκεκριμένο Γιώργο Γεωργίου έχει 10 σκάλε σκοράφι. Ναι. Σε ποιον αναφερόμαστε? Μπορεί τα προβλήματα που θα δημιουργήσει να είναι χειρότερα. Ναι. Θα δημιουργούμε σκιέ για αυτό. Αλλά η λογική, η φιλοσοφία αυτού που σκέφτηκε αυτό το Μητρό, ποια ήταν ευθύ εξ αρχή? Ήταν η διαφάνεια, δηλαδή να γνωρίζει ο κόσμο ποιο έχει τι. Το οποίο είναι σωστό. Απλά πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίο να αντικατοπτρίζει αυτό το οποίο ήθελε να κάνει αυτός που αποφάσισε αυτή την. Ναι, το χτιματολόγιο κάτι αντίστοιχο δεν έχει που πας και βλέπεις σε ποιον ανήκει, ξέρω εγώ, αυτό το χωράφι, αυτό το σπίτι? Δεν ξέρω με την πύλη του χτιματολογίου. Δεν υπάρχει όμως, δεν βλέπουμε προσωπικά δεδομένα. Μάλιστα, θα δούμε αν θα μας απαντήσει τις όποιες απορίες η κυρία Λοϊζίδου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαθεόπουλε. Αναμένουμε Μάρτιο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Σας χαιρετώ. Πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε.